Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Πολύ καλό μεσημέρι, καλησπέρα, τι κάνουμε? Όλα καλά, εσείς? Δόξα τω Θεώ, από το πρωί έχω την ευκαιρία. Μιλάτε παντού. Η χαρά είναι να εξηγήσω μερικά πράγματα τα οποία συνέβησαν, όπως είπατε και εσείς, εκείνες τις μέρες του Πολυτεχνείου. Καταρχήν, θέλω να τονίσω ότι μου άρεσε πάρα πολύ ο πρόλογος που κάνατε. Σας ευχαριστώ. Και σκεφτούνταν όλοι οι Έλληνες έτσι. Ήταν πάρα πολύ όμορφα και πολύ καλά τοποθετημένα. Σας ευχαριστώ. Ξέρετε, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι και μια ιστορική στιγμή για την φωτοειδησιογραφία, που ήσασταν και εξακολουθείτε να είστε από τους κορυφαίους στη χώρα. Είναι σημαντική στιγμή που, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, και σε ξένα πανεπιστήμια έχει διδαχθεί. Δηλαδή, ο τρόπος, δηλαδή, δεν είναι ότι έχεις μια φωτογραφική μηχανή και κάνεις ένα κλικ και αποθανατίζεις κάτι. Είναι και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται. Και αυτές οι συνθήκες, εκείνο το βράδυ ειδικά, ήταν πάρα πολύ σκληρές για όλους. Και χρειάζεται κάτι παραπάνω από το θάρρος για να πάρει κάποιος την απόφαση να είναι σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από το άρμα, όταν οι σφαίρες έφευγαν από παντού. Υπήρχαν, όλοι το γνωρίζουν αυτό, και ελεύθεροι σκοπευτές, όπου όποιον έβρισκαν τον άφηναν στον τόπο. Και θα ήθελα, αν θέλετε κι εσείς βέβαια, να θυμηθούμε εκείνες τις στιγμές, εκείνο το βράδυ, πώς ξεκινήσατε, πώς τα αποφασίσατε. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, αν μου επιτρέψετε να πω το εξής, ότι κάθε χρόνο αυτές τις μέρες έρχονται για μας να μας θυμίσουν ότι το Πολυτεχνείο ζει. Είναι εδώ. Ναι. Για να μας θυμίσει ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται, αλλά κατακτιέται. Το Πολυτεχνείο, αν μου επιτρέψετε κύριε Βεργκλή, να πω ότι δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Δεν ανήκει σε κόμμα. Ακριβώς. Εκείνη τη νύχτα, τη 17η Νοεμβρίου του 1973, ήταν μια φωτεινή ηλιακτίδα που φώτισε όλη την Ελλάδα σε εκείνο το σκοτεινό 7 χρόνια καθεστώς το οποίο μας είχαν υποβάλει η Χούντα των Συνταγματαρχών. Ναι. Άρα λοιπόν είναι καθήκον μας να κάνουμε μία σε μία εκδήλωση τιμής και μνήμης για αυτά τα παιδιά που έδωσαν τη ζωή τους, για να μην σκοτεινιάσουν και πάλι αυτή την ωραία ακτίδα του ήλιου που φρόντισαν να μας δώσουν. Έπεσαν, θυσιάστηκαν, έδωσαν τη ζωή τους για μας, για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Και δεν ανέχομαι, δεν μπορώ, ακούω συνέχεια κάθε χρόνο όλα τα κόμματα να τρώγονται μεταξύ τους, ποιος θα πρωτοστατήσει και ποιος θα πάρει μεγαλύτερο μερίδιο από το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Το Πολυτεχνείο ανήκει στους Έλληνες. Το Πολυτεχνείο ανήκει στους φοιτητές. Μόνο τα λόγια. Μόνο τα λόγια σας, κύριε Σαρικώστα, με οδηγούν στη σκέψη να σας χαρακτηρίσω πραγματικό πατριώτη μέχρι και σήμερα. Γιατί ξέρετε, πολλοί ήταν εκείνοι που εκμεταλλεύτηκαν ακόμα και εκείνες τις σκληρές. Δεν θέλω να κάνω τον πατριώτη ούτε τον ήρωα τίποτα. Απλώς βάζω τη λογική μπροστά και η λογική είναι αυτή. Δηλαδή, όταν ακούω σήμερα η μία πλευρά να λέει ότι θα κάνουμε πορεία, καταρχήν δεν είναι θέμα πορείας. Δεν πρέπει να βγει αυτός ο τίτλος. Είναι μνημόσυνο. Εάν θέλουμε πραγματικά να τιμούμε το Πολυτεχνείο, είναι μνημόσυνο. Ας το ονομάσουμε μνημόσυνο, όχι πορεία. Ναι. Από τη μια. Από την άλλη, επαναλαμβάνω και πάλι ότι βρίσκει ευκαιρία μερικοί αυτές τις μέρες, και το θυμάμαι από πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουν ακόμα δούλευα στο Associated Press, ήξερα πού θα ξεσπάσουν τα γεγονότα. Ναι, ναι. Τα γεγονότα ποια ήταν? Καταστροφή καταστημάτων, αυτοκίνητων κτλ. Ήταν η τελευταία η ουρά της πορείας. Mm-hmm. Δηλαδή, αποτελείται από 100 άτομα. Οι γνωστοί άγνωστοι, όπως λέγαμε τότε, ναι, οι οποίοι έσπαγαν και έκαναν. Η αστυνομία τι έκανε? Τόσα χρόνια τι έκανε? Γιατί τους μάζευε να τελειώνουν με αυτούς? Ναι. Anyway, εκείνο που θέλω να πω, να σας βάλω στο κλίμα, είναι ότι το Πολυτεχνείο για μένα δεν ξεκίνησε 14, 15, 16 Νοεμβρίου. Το Πολυτεχνείο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 1973, ναι, όταν για πρώτη φορά έγινε κατάληψη της νομικής από 4.000 περίπου φοιτητές, και για πρώτη φορά ανοίγει το τσαμπανό επάνω στην ταράτσα, mm-hmm, με τα συνθήματα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία». Ναι. Βεβαίως, κατά βάθος το αίτημά τους ήταν να καταργηθεί ο χουντικός νόμος 1437, ο οποίος έδινε δικαίωμα σε κάθε Υπουργό Εθνικής Άμυνας να επιστρατεύει φοιτητές, και διάλεγαν βεβαίως φοιτητές συνδικαλιστές. Με τον τρόπο αυτό πίστευαν ότι μπορούσαν να διαλύσουν το συνδικαλισμό. Ναι. Ένα άλλο, το οποίο το ίδιο βεβαίως επανελήφθη το Μάρτιο του 1973. Ναι. Περισσότεροι φοιτητές, περισσότερος κόσμος από κάτω να τους συμπαρίσταται. Και εμείς, δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ,
γυρίσαμε και φωτογραφίζουμε εκείνα τα γεγονότα. Η αστυνομία κυνηγούσε με κλόπς και δακρυγόνα τους ανθρώπους να φύγουν, να μην στέκονται κάτω από την νομική. Η Ακαδημία Σόλωνος ήταν γεμάτο αστυνομικούς και φρόντιζαν να μην πλησιάζει ο κόσμος. Ο κόσμος όμως δεν έφυγε, ήταν εκεί. Με τη δικαιολογία ότι εκεί ήταν και είναι ακόμα μερικές αυτοκυρίες λεωφορείων, όταν πήγαινε η αστυνομική να τους χτυπήσουμε τα κλόπς, έλεγαν: «Τι με χτυπάτε, εγώ περιμένω να έρθει το λεωφορείο να πάω σπίτι μου». Τα λεωφορεία έρχονταν και έφευγαν άδεια, βέβαια, γιατί κανένας δεν έφευγε. Αυτά έτσι για να πάρετε μια εικόνα τι γινόταν εκείνη την εποχή. Ναι, τώρα, θέλω να θυμηθείτε τώρα. Εκείνο το βράδυ, είναι χαρακτηριστικό. Μπράβο, είναι... Έτσι, εν συντομή, να σας πω ότι οι 14-15 και πάλι μιλάω για το τρίμερο, η Αθήνα ήταν ένα καζάνι που έβρασε. Ναι. Βεβαίως ήταν και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις γινόταν το ίδιο. Αλλά ειδικά στη Θεσσαλονίκη με την κατάληψη του Πολυτεχνείου, ήταν από το Σύνταγμα, Ομόνια, πλατεία Καραϊσκάκη, Μοναστιάκη, Λεωφόρος. Δηλαδή υπήρχε ένας μεγάλος κύκλος χιλιόμετρων που οι αστυνομικοί δεν άφηναν κανένα να πλησιάσει. Ναι. Ο κόσμος όμως πλησίαζε. Ναι. Τους έφερνε τρόφιμα, θυμάμαι. Ψάχνουν καλάθια γεμάτο ψωμιά από κάποιους φουρνάριδες, κονσέρβες και δύο φάρμακα. Ναι. Και το σημαντικό και πρέπει να το τονίσω αυτό είναι ότι μέσα στο Πολυτεχνείο υπήρχαν φοιτητές από όλες τις παρατάξεις. Όμως για το κοινό συμφέρον ποιο ήταν, να φύγει η Χούντα, ενώθηκαν, παραμέρισαν τα κομματικά του συμφέροντα και είπαν όλοι μαζί θα αγωνιστούμε μαζί. Ναι. Με ένα σκοπό. Και το πέτυχαν. Mm-hmm. Την πρώτη βραδιά, την πρώτη μέρα μας κάλεσαν τους ξένους και Έλληνες δημοσιογράφους και είδα στα μάτια των ομιλητών, γνωστά ονόματα, ότι είχαν πίστη και πεποίθηση ότι έπρεπε να μείνουν και να νικήσουν. Αυτό δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Mm-hmm. Και αμέσως μετά, είναι περιττό να σας πω ότι η αστυνομία σταματούσε λεωφορεία και τραμ, κυκλοφορούσαν τότε στην Πανεπιστημίου και ξυλοκοπούσαν τον κόσμο για να μην πλησιάσει το Πολυτεχνείο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο κόσμος πλησίαζε. Το μεγάλο επίτευγμα ήταν το φοιτητών ότι μέσα σε 24 ώρες είχαν δημιουργήσει εστιατόριο, είχαν δημιουργήσει νοσοκομείο και πάνω απ' όλα έφτιαξαν, κατασκεύασαν το ραδιοφωνικό σταθμό εδώ Πολυτεχνείο. Την πρώτη μέρα ακουγόταν μόνο, είχε μικρή εμβέλεια μόνο στην Αθήνα, αλλά τη δεύτερη και τρίτη μέρα ακουγόταν σε όλη την Ελλάδα. Το Εδώ Πολυτεχνείο, το θυμάμαι στα αυτιά μου να παίζει μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Ναι. Και απ' έξω ο κόσμος να συγκινείται και να τρέχει να βοηθήσει όσο μπορούσε. Την ημέρα εκείνη, την τρίτη μέρα, την τελευταία, όπως όλοι οι συναδελφοί έτσι κι εγώ, γυρίζαμε και φωτογραφίζαμε τα γεγονότα της μέρας. Δηλαδή, ψιλοδαρμού, συλλήψη, δακρυγόνα, όλα αυτά. Mm-hmm. Και Νοέμβρης μήνας τώρα, να φανταστείτε, 5:30-6 ώρα, σκοτίνιαζε. Ναι. Οπότε, μαζευόμασταν όλοι, πηγαίναμε στα γραφεία μας να εμφανίσουμε, γιατί τότε γινόταν όλα με το χέρι. Ναι. Να εμφανίσουμε, να τυπώσουμε, να φτιάξουμε φωτογραφίες. Άλλους για την εφημερίδα του, άλλους για το πρακτορείο. Εγώ δούλευα πρώτα στα Associated Press. Και ήταν προβοκάτσια, δηλαδή, να πας στη μηχανή και να βγεις έξω με το φλάσ να φωτογραφίσεις το αστυνομικό. Ήταν σαν να του έλεγε, έλα χτύπησέ με, να με συλλάβεις. Ναι. Ήταν μια suicide mission που λέμε. Ναι. Έτσι λοιπόν, και εγώ πήγα την τελευταία μέρα, 16 προς 17 του Νοέμβρη. Αφού φωτογράφησα τα γεγονότα της ημέρας, την ημέρα πρέπει να πω ότι οι αστυνομικοί πυροβολούσαν τον κόσμο με πλαστικές σφαίρες. Το βράδυ όμως όταν σκοτίνιαζε, γύρω-γύρω από το Πολυτεχνείο, όλες τις σκεπές και τα μπαλκόνια ήταν γεμάτο από αστυνομικούς ελεύθερους σκοπευτές. Πολλοί με ρωτούν αν είδε σκοτωμένους ανθρώπους, επειδή δεν έχουμε μάθει τη ζωή μου να λέω ψέματα. Ναι. Είδα πολλούς τραυματίες, δεν είδα σκοτωμένους. Ναι. Αλλά συγκεκριμένα εκείνο το βράδυ, με μια τρομερή συγκυρία, άκουσα, γιατί το γραφείο μας τότε ήταν στην Οδό Ακαδημίας ψηλά, κοντά στη Βουλή, ένα θόρυβο πολύ γνωστό. Ήταν οι ερπίστρες του Τάντ, τα οποία κατέβαιναν από την Βασιλεία της Σοφίας για να μπουν στην Πανεπιστημίου, να πάνε στην Οδό Παντεσίου, στο Πολυτεχνείο. Ναι. Το φώναξα το διευθυντή μου, τότε ήταν ο Φιλντόπουλος, ένας Αμερικανός δημοσιογράφος, και του είπα: «Θέλεις να ακούσεις τι γίνεται εδώ?» Και μου λέει: «Oh shit, man. Είναι τάγκς αυτά. Ναι. Πάρε τις μηχανές σου και τρέχα». Mm-hmm. Λέω: «Βεβαίως θα πάρω τις μηχανές μου, αλλά ποιος θα γράψει το story?» Ναι. Και μου λέει: «Θα γυρίσει να μας πει». Του λέω: «Όχι. Εγώ ήθελα να έχω κάποιον μαζί μου». Ναι. Γιατί να κυκλοφορήσεις μόνος σου εκείνη την ώρα, μέσα στο σκοτάδι, με τη φωτογραφική μηχανή, ήταν αυτοκτονία. Ναι. Αυτοκτονία σχέδιο. Ναι. Οπότε μετά από πολλά τον κατάφερα και μπήκαμε στο αυτοκίνητό του. Είχε τότε το 73, τώρα μιλάμε για μια Jaguar, ναι. 4,2. Αλλά είχε και αγγλικές πινακίδες. Επειδή ήταν ξένος ανταποκριτής, είχε δικαίωμα να έχει ξένες πινακίδες. Ναι. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί μπαίνοντας μέσα, γεμάτο η τσάντα μου από φωτογραφικά φιλμ,
μηχανές και φακούς, ναι, την οποία είχα στα πόδια μου. Mm-hmm. Κατεβήκαμε την οδό Αμερικής και πέσαμε βγαίνοντας στην οδό Πανεπιστημίου επάνω στη φάλαγγα. Mm-hmm. Ήταν πάνω από 10-12 τάγκς, ναι, μικρά και μεγάλα. Mm-hmm. Και ψάχναμε τώρα εμείς να βρούμε χώρο να μπούμε μέσα, να μην είμαστε μέσα στη μέση του δρόμου, γιατί θα μας έβλεπαν σίγουρα οι αστυνομικοί. Οπότε σε κάποια στιγμή βρήκαμε χώρο, μπήκαμε μέσα, αλλά ο διευθυντής φοβόταν τον πατήσει καμία αρτίστρια και χαλάσει το αυτοκίνητό του. Ναι. Αλλά και οι στρατιώτες μας πρόσεχαν και μας άφηναν χώρο να προχωράμε μαζί τους. Ναι. Μπροστά στο πανεπιστήμιο, κατεβαίνοντας προς το Πολυτεχνείο, πλησιάζει ένα αστυνομικό αυτοκίνητο, 100 το λεγόμενο. Ναι. Εγώ είμαι συνοδηγός δεξιά και έρχεται από τη δεξιά πλευρά ο αστυνομικός, κατεβάζει το παράθυρο και με την απειλή περιστρόφου, αφού μας κατέβασε μερικά επίθετα, ναι, μας με τσακιστεί τη φύγη, τη διέκτηση κτλ. Ναι. Είδα το διευθυντή μου να ψιλοπλοκάρει λίγο. Λέω, φίλοι, μη μιλασία, σε τον αλάβω εγώ. Ναι. Και μέσα σε δευτερόλεπτα έπρεπε να σκεφτώ τι πρέπει να κάνω. Ναι. Συνηθισμένο σε τέτοιες περιπτώσεις, κατέβασα το παράθυρο και με όσο θράσος είχα, έβαλα το χέρι μου στο στόμα και το έκανα να σοπάσει δηλαδή ο αστυνομικός. Την ώρα που με σκόπευε να απειλήσει με το περίστροφο. Αυτός πραγματικά σου χαρίστηκε. Αυτός μπλόκαρε. Λέει, για να μου κάνει αυτό. Είμαστε τότε μια παιδιά, και εγώ και ο διευθυντής μου, κουρεμένοι, χαμηλά. Μοιάζαμε περισσότερο με CIA, Intelligence Service, μάλλον. κάτι τέτοιο σχετική, γιατί είδε και τα αυτοκίνητα με τις σχέσεις που είναι. Έτσι λοιπόν, κάτι έκανα μια στιγμή, οι δύο αστυνομικοί μεταξύ τους, και κάνανε δεξιά και φύγανε. Με αυτή την έννοια, ήταν ο μόνος τρόπος να φτάσουμε στο Πολυτεχνείο. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Mm-hmm. Φτάνοντας λοιπόν στο Πολυτεχνείο, περίπου στα 40-50 μέτρα, ναι, κατέβηκα φανερά, όχι κρυφά, με τις μηχανές μου στο λαιμό, με την τσάντα μου, δίπλα ο διευθυντής μου, ναι, και πήγα και στάθηκα στη γωνία στον Άρκη Πατησίων, που σημαίνει 25 με 30 μέτρα από το κεντρικό, το μεγάλο τάγκ, το οποίο ήταν και ο Λοχίας. Γαλλικής κατασκευής MH30. Μπράβο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είχα τον Λοχία στη γωνία, δηλαδή σε μια απόσταση, όπως είπα, 30 μέτρα, τον οποίο άκουγα. Στο ένα χέρι είχε το τηλέφωνο και στο άλλο το περίστροφο. Ναι. Και έλεγε πάντα, μάλιστα, διατάξτε. Βεβαίως δεν ήξερα, δεν ακούω τι το έλεγαν άλλοι. Ναι. Αλλά υποθέτω ήταν αξιωματικοί οι οποίοι του έδιναν εντολές. Έτσι λοιπόν, κατά τις 12 η ώρα, επειδή είδα ότι η ιστορία θα πήγαινε μακριά, έδιωξα τον διευθυντή μου. Του έδωσα όλα τα φιλμ ότι είχα τραβήξει. Βεβαίως δεν τελείωνα ποτέ ένα φιλμ 36 ποζών και τραβούσα 8 με 10 πόζες. Και τα έβαζε αυτό στην τσέπη του και 12 η ώρα του λέω, φιλ, πήγε να γλιτώσουμε ό,τι έχουμε τραβήξει. Γιατί δεν περίμενα να μείνω τόσες ώρες εκεί, χωρίς να με πιάσουν και με πάνε στην οδό Μπουμπουλίνας. Ναι. Οι σκηνές που φωτογράφησα, που αντίκρισα, είναι περίπτωση να σας πω, ήταν συγκλονιστικές. Δηλαδή, παιδιά να ανοίγουν από τα παράθυρα τα πουκάμισά τους και να λένε, να φωνάζουν στρατιώτες, είμαστε αδέλφια, ελάτε μαζί μας, είμαστε Έλληνες, είμαστε άοπλοι. Και από μέσα ο ραδιοφωνικός σταθμός να πιανίζει τραγούδια. Ήταν τρομερή συγκίνηση. Ναι. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι η καθήκον κάθε φωτορεπόρτερ είναι τα συναισθήματα να παραμερίζει αυτές τις στιγμές και να προσπαθεί να κάνει το καθήκον του. Αυτό έκανα και εγώ. Mm-hmm. Πραγματικά σκεφτόμουν ότι μέσα εκεί μπορεί να είναι τα παιδιά μου, τα αδέλφια μου, συγγενείς μου. Φαντάζομαι ότι ήσασταν εκεί όταν τελικά ξεκίνησε το άρμα και έριξε την πύλη. Βεβαίως και ήμουν, ναι, εκεί. Και μάλιστα με ξεγέλασε με την έννοια ότι ενώ στα ένα δεύτερο, τρίτο, μάλιστα, βλέπω ενώ ήταν στραμμένη η μπούκα του κανονίου του και έβλεπε την κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου, γύρισε όλο ο πυργής προς πίσω, ανάποδα δηλαδή. Ναι, ναι. Και αυτό το έκανε για να μην βρει η μπούκα του κανονίου πάνω στο. Ναι, δεν θα μπορούσε να ρίξει την πόρτα διαφορετικά, ναι. Όχι μόνο αυτό, αλλά έκανε και όπιστη. Και ήρθε στο πεζοδρόμιο που καθόμουν, ήμουν εγώ στο νιάμιζο. Mm-hmm. Και με όσοι. Εγώ έκανα και στην σταυρό μου και λέω, υπέθεσα ότι πήρε εντολή να αποχωρήσει. Ναι. Για να γυρίσει τον πυργίσκο ανάποδα και να έρθει και πίσω, ναι, δεν φαντάστηκα ποτέ να κάνει αυτό που έκανε. Mm-hmm. Έκανα το σταυρό μου και λέω, δόξα στον Θεό, πήρε εντολή να φύγει. Γελάστηκα. Με όση δύναμη είχε φουλάρει τη μηχανή και πήγε και έπεσε επάνω στην πύλη του Πολυτεχνείου. Υπόψη ότι στα κολονάκια μέσα και έξω, πίσω από τη σιδερένια πότε είναι εκατοντάδες φοιτητές. Ναι. Αυτοί που ήταν στα κολονάκια έπεσαν σαν τα πορτοκάλια, όταν φωνάζει μια πορτοκαλιά με γινωμένα πορτοκάλια. Ναι. Άλλοι πέσανε μέσα, άλλοι πέσανε έξω. Ναι. Αλλά το ΤΑΝ προχώρησε και με όση δύναμη έγινε και μια Mercedes ενός Πριτάνιος που την είχαν βάλει για πρόχωμα. Ναι. Ναι. Και το ερώτημά μου, αγαπητή Ραγλή, είναι ότι
Τι έγινε, αυτά τα παιδιά σώθηκαν? Πρόλαβαν να φύγουν, γιατί αυτοί που ήταν στις άκρες, βλέποντας τους τάγκες να έρχεται πάνω τους, σίγουρα έτρεξαν, έφυγαν. Ναι. Αυτοί που ήταν όμως με τα τσί αυτοκινήτου και συντεγένειες πόρτας, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, αν πρόλαβαν να φύγουν. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ο Λοχίας ο ίδιος σε μια παλιότερη συνέντευξη μετά το 1994-1995 είχε πει ότι σε ερώτημα δημοσιογράφου ότι μια κοπέλα έχασε το πόδι, της έπεσε το πόδι, ναι. Πώς έγινε αυτό, απήντησε ο Λοχίας, ο οδηγός, ο υπεύθυνος του τάγκ, ότι έφυγε, λέει, ένα σίδερο από την πόρτα και της έκοψε το πόδι. Η σιδερένια πόρτα τσαρακώθηκε, αλλά κανένα σίδερο δεν έφυγε. Απλά η επίστρια της έκοψε το πόδι. Αυτό ήταν το πρώτο κυριότερο σημείο. Ναι. Ένα δεύτερο, όταν είδα εγώ αυτή την κίνηση, συνήθως γρήγορα και πήγα στο κέντρο ακριβώς εδώ Πατησίων, στη μέση του δρόμου, για να έχω μια καλύτερη γωνία. Δηλαδή, και έπεσα επάνω στη στιγμή που το τάγκ έβγαινε έξω, αφού τελείωσε τη δουλειά του, άνοιξε το δρόμο για την αστυνομία και τους Λουκατζίδες και το στρατό, έβγαινε μπροστά έξω. Και τράβηξε τρία καρέ. Ναι. Τράβηξε τρία καρέ. Και αμέσως έρχονται πάνω μου δύο αστυνομικοί, οι οποίοι τότε δεν κρατούσαν κλόπς, κρατούσαν κάτι δοκάρια δύο μέτρα, για να πετυχάνουν το σκοπό τους από μακριά. Ναι. Και λέγοντάς μου πολλά επίθετα, σημάδευαν το κεφάλι μου. Ναι. Και χτύπησε ένα δεξιά και άλλο αριστερά. Εγώ τότε έπαιζα μπόξ. Ήξερα πώς να αμυνθώ, δηλαδή έκανα δύο ασκή, έσκυψα μία αριστερά και μία δεξιά και κλείτησα και τις δύο καντρονιές. Και ξαφνικά βλέπω έναν από αυτούς να πάει στο χέρι να βγάλει το περίστροφο. Οπότε έκανε μεταβολή και άρχισε να τρέχω ζιγ-ζακ, γιατί λέω θα πυροβολήσω. Την ώρα που το τάγκ χτύπησε την πύλη, μπήκε στρατός. Είναι περίπτωση να σας πω πόσοι πυροβολισμοί ακουγόταν, εκατοντάδες πυροβολισμοί. Μάλιστα. Άκουγα βογγητά, άκουγα φωνές, άκουγα. Επαναλαμβάνω, σφύριζαν όλα τα τάγκς που ήταν μπροστά, παρακολουθημένα στο Πολυτεχνείο, είχαν ανοίξει τις σιρήνες τους και σφύριζαν. Ήταν ένα χάος, μια χαοτική σκηνή. Ναι. Εγώ όμως έπρεπε να είμαι εκεί να φωτογραφίσω και αυτό έκανα. Και κάνοντας ζιγ-ζακ, πρόλαβα να πάω στο γραφείο, αμέσως μπήκα στο χημείο, εμφάνισα τα φίλη, άρχισα να τυπώνω και άρχισα να στέλνω στη Νέα Υόρκη, που είναι το κεντρικό μας γραφείο. Mm. Από εκεί η Νέα Υόρκη έστελνε τις φωτογραφίες σε όλο τον κόσμο. Το μεγάλο μου ερώτημα ήταν, γιατί μέτρωγε μέσα μου, ήθελα να δω τι έγινε. Δηλαδή, όταν το τάγκ έγινε τη Mercedes και την πήγε 15 μέτρα μέσα, ναι. Τι έγινε. Οπότε, μόλις τελείωσε την αναμετάδοση, έστειλα τις φωτογραφίες μέσω ενός τηλεφώνου με ένα transmitter το οποίο είχα. Ναι, ναι. Γέμισα πάλι τη μηχανή μου, η τζάντα μου, οι μηχανές και φίλοι, και ξανακατέβηκα πάλι στην είσοδο του Πολυτεχνείου. Εκεί, κάτσε τη φωτογραφία που φαίνονται. Πυροσβέστες και αστυνομικοί με μάνικες στα χέρια να καθαρίζουν το χώρο του πεζοδρομίου και εσωτερικά. Βεβαίως μερικές λικίδες αίματος δεν είχαν προλάβει ακόμα να τις καθαρίσουν και εγώ τις φωτογράφησα. Μέσα εκεί βρήκα σχισμένα μπουκάμισα, παντελόνια, παπούτσια αλβέλα, σπορ παπούτσια. Ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Πεταμένα δεξιά και αριστερά. Υπήρχαν άνθρωποι, είχαν καλέσει από το Δήμο, δεν ξέρω που ήταν, με σκούπες μεγάλα και θαλάσσια. Μαζεύαν όλα αυτά τα υλικά. Μάλιστα. Αυτή ήταν. Κύριε Σαρικώστα, ναι. Νομίζω ότι είναι όχι απλά σημαντικές οι στιγμές. Τις αφηγηθήκατε σε εμάς με έναν μοναδικό, θα έλεγα, τρόπο. Και φαντάζομαι ότι δεν θα φύγουν ποτέ από την μνήμη σας. Και είναι καλό, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι πρέπει να θυμόμαστε. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε εκείνους που θυσίασαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι και να εκφραζόμαστε ελεύθερα. Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ κρατώ εκείνο που είπατε, ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται, αλλά κατακτιέται. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι δίδαγμα για τους νέους, γιατί όποιος δεν μαθαίνει την ιστορία δεν έχει κράτος, δεν έχει νου, δεν έχει προσωπικότητα. Η ιστορία είναι αυτή η οποία να κρατάει. Και όποιος δεν τη σέβεται είναι καταδικασμένος να πεθάνει. Είναι νόμος. Ακριβώς. Εμείς βεβαίως θα θέλαμε μια-δυο εβδομάδες να μιλήσουμε για το Πολυτεχνείο, αλλά ναι, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύτιμος. Είναι πολύτιμος. Σας εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Σαρικώστα. Κύριε Σαρικώστα, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ήταν τιμή για την εκπομπή και για μένα που μιλήσατε. Θυμηθήκαμε εκείνες τις στιγμές, γιατί οι νεότεροι πρέπει να διδάσκονται, πρέπει να μαθαίνουν ιστορία, και νομίζω ότι μέσα από τη δική σας αφήγηση την έμαθαν με τον καλύτερο τρόπο. Αποδώσατε στο απόλυτο σχεδόν εκείνη την βραδιά, που νομίζω ότι σημάδεψε
και την πορεία σας και γενικότερα τη ζωή σας, γιατί η φωτογραφία εκείνη που είναι καθαρά δική σας και μοναδική έκανε το γύρο του κόσμου και είναι χαραγμένη στη μνήμη ολωνών όταν αναφέρονται στις στιγμές εκείνες του Πολυτεχνείου. Σας ευχαριστώ, μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας.